Και δίδεται η εκκίνηση για την 5η υποδρομία, το κύπελο, το Grand Prix της 28ης Οκτωβρίου και περνάει μπροστά ο Ατρέγιο, εσωτερικά του ο Μέντορ, στη συνέχεια ο Μούρικ Μάστιν, αυτός που είναι πλασαριστεί πίσω τους, έρχεται και ο Μολότοφ ακόμα πιο έξω, έχει μείνει τελευταίος ο Τζούνιπερ, προτελευταίος ο Σίλα Στρίτ, μπροστά το ακριβώς είναι ο Ρόγιαλ Μαχόγκανη και στο Κάγκελο ο Πίκα Πόκετ. Επεμένει βέβαια και θέλει να οδηγήσει ο Ατρέγιο, έχει βγει πλέον στην πρωτοπορία, έτσι ο Μέντορ θα μείνει στην δεύτερη θέση, ο Μολότοφ βελτιώνοντας τη θέση του απ' έξω συγκαλπάζει με τον Μέντορα, προωθείται από την εσωτερική ο Πίκα Πόκετ αφήνοντας δίπλα το ακριβώς το Μούρικ Μα στην τέταρτη θέση και οι δύο Σίλα Στρίτ είναι αυτός που προωθείται συνεχώς, περνά στην έκτη θέση προτελευταίος ο Ρόγιαλ Μαχόγκανη και στην τελευταία θέση ο Τζούνιπερ. Έχουμε φτάσει στο σημείο των 1400 μέτρων περίπου και πάμε για τα 1200 όπου πάντα οδηγεί την υποδρομή ο Ατρέγιου κοντά του από την εξωτερική δεύτερη ρόδα ο Μέντορ θέλοντας να είναι ξεμπλοκάριστος πολύ πιο έξω βέβαια και ο Μολότοφ στο κάγκελο έχει προωθηθεί ο Πίκα Πόκετ. Θα μείνει πίσω πλέον στην πέμπτη θέση ο Μούρικ Μάς τον οποίο πλησιάζει ο Σίλα Στρίτ, τον πιέζει και αρκετά ο αναβάτης του θέλοντας ήδη να βελτιωθεί και βλέπετε περνά και στην τρίτη θέση γκαλπάζοντας με τον Πίκα Πόκετ την ώρα βεβαίως που ο Ατρέγιου θέλει να κρατήσει την πρωτοπορία από το Μέντορα που φαίνεται πιο εύκολο. Ο αναβάτης του Ατρέγιου πιέζει συνεχώς το άλογο του θέλοντας βέβαια να ξεφύγει πλέον από τον Μέντορα που ακόμη δεν έχει επιχειρήσει την ανάπτυξη, έρχεται και κοντά το Σίλα Στρίτ ο οποίος ανακόπτει πίσω από το Μέντορα, έρχεται και από την εσωτερική ο Πίκα Πόκετ, προσπαθεί να έρθει και ο Τζούνιπερ στη συνέχεια μαζί με το Μούρικ Μάστ, πάμε πλέον για τα τελευταία μέτρα και ο Ατρέγιο έχει πάρει μια σημαντική διαφορά παίρνοντα στην τελική ευθεία καταδιωκόμενος από τον Σίλα Στρίτ. Ο Σίλα Στρίτ είναι αυτός που θέλει πλέον να επιλυσιάσει για να επιτεθεί στον πρωτοπόρο Ατρέγιο, στη συνέχεια ο Μέντορ έρχεται στα τελευταία μέτρα για κάτι καλύτερο και ο Τζούνιπερ μαζί με τον Πίκα Πόκετ. Την ώρα βέβαια που ο Ατρέγιο έχει ένα θετικότατο προβάδισμα και κρατά την νίκη από το Σίλα Στρίτ που κάνει την ίστατη προσπάθεια. Ο Ατρέγιο είναι σκληρός, είναι δυνατός και είναι ο νικητής του Grand Prix της 28ης Οκτωβρίου. Στην δεύτερη θέση θα μείνει ο Σίλα Στρίτ. Πιο πίσω βέβαια ο Πίκα Πόκετ με τον Μούρικ Μάστ. Απίστευτο. Γιατί, ότι έχασε ο Σίλα Στρίτ ή ότι νίκησε ο Ατρέγιο. Ο Ατρέγιο βέβαια. Βέβαια. Φοβερός. Κεφάλι και δεν πήγε κάντερ στο κεφάλι, πίεσε, λέει εγώ θα πάω μπροστά, εγώ ναι, θα επιβάλλω ναι, ναι, τα πάντα ναι, και εγώ θα φύγω, ναι. Εσείς θα κυνηγάτε ακριβώς. Χωρίς να με φτάσετε ποτέ. Είναι απίστευτος. Και δεν έκοψε πουθενά. Και λέγαμε εάν μπορεί το παραπάνω. Τελικά, μπορεί και το παραπάνω. Άβυσσος η ψυχή του Ατρέγιου. Η δυνάμεις, άβυσσος η δυνάμεις του Ατρέγιου. Ψυχή του. Λοιπόν, άκου, σου λέω. Σίλα Στρίτ, πώς τον είδες? Μια χαρά. Κάλυψε, νομίζω ότι η κούρσα του κρίθηκε όταν πήγε και ανέκοψε πίσω από το Μέντορα. Χάλασε το βήμα του. Και ξέρεις πόσο σημαντικό είναι για έναν άλογο αυτών των ιδιωτήτων να βρίσκει βήμα, να βρίσκει ανέβασμα και ξαφνικά να κόβεται. Ναι, ναι. Για να ξαναπάρει μετά μπροστά η μηχανή. Λοιπόν, Grand Prix 28ης Οκτωβρίου. Έχουμε εδώ πάρα πολύ μεγάλη παρέα. Ιδιοκτήτες, αναβάτης, προπονητής, όλοι. Ο κύριος Ντατσόπουλος που είναι πρώτη φορά και επιτέλους τρομερή κούρσα σημερινή για να μας μιλήσετε κι εσείς. Ο κύριος Κρεπετός, για να ξεκινήσω έτσι με τους ιδιοκτήτες. Η κυρία της παρέας, η κυρία Κεράτσα, η προπονήτρια. Και ο κύριος Λαζαρίδης. Τα λέμε τον κύριο Μάκη, θα μας τα πει μετά. Εσείς θα ξεκινήσετε. Τι να πω, ο Ατρέγιο τα πει όλα. Αυτό ακριβώς είπε και προηγουμένως ο κύριος Λαζαρίδης. Μου λέει μία δήλωση από μένα, Ατρέγιου, μόνο. Συγχαρητήρια στην προπονήτρια και σε όλο το team. Πολλά πολλά συγχαρητήρια, γίνεται μεγάλη μάχη στο στάβλο. Ο Ατρέγιου επιβεβαίωσε τι άλογο είναι. Ευχαρίστησε σίγουρα τους φίλους του στην Ελλάδα. Και συγχαρητήρια και στον κύριο Σκρεπετό, το συνεταιρό μου. Συγκίνησε τους ιδιοκτήτες του. Σίγουρα τους συγκίνησε. Εγώ είμαι πολύ συγκινημένος. Πρώτη φορά παίρνω κύπελο, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Θέλω να μου πείτε πώς το ζήσατε από το κοντρόλ, βλέποντας την κούρσα. Όρθιος. είμαι όρθιος από τα 800. Έχω σηκώσει τα χέρια και λέω, έλα γόρι μου. Ήρθε το αγόρι. Ήρθε το αγοράκι και μας άφησε πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι στον Ατρέγιο, στην προπονήτρια και σε όλο το στάβλο, στο Γιάννη τον Λαζαρίδη, ο οποίος το είπε καταπληκτικά, και στο φίλο μου το, και συνέδριο τον κύριο Σκρεπετό. Για να πάω παραδίπλα, γιατί είμαστε μεγάλη παρέα, δεν φτάνει το χέρι μου. Να συνεχίσω με την κυρία, πάμε με τη σειρά. Λοιπόν, Ειρήνη,
Πώς τον είδες τον Ατρέγιο, είναι μαχητής, είναι πρωτοαθλητής? Είναι μαχητής, είναι άλογο που αξιοποιεί το 100% της δύναμής του όταν βρίσκεται στο κεφάλι. Είναι πολύ δυνατός, πολύ μαχητικός, δηλαδή δύσκολα το βάζει κάτω, δύσκολα τα παρατάει. Έδειξε ότι και στη μεγαλύτερη απόσταση του άλογου ανταποκρίθηκε, είχε σταδιακά αυξανόμενο ρυθμό, τον ύπευσε πολύ αριστουργηματικά ο Γιάννης. Έχουν δεθεί πάρα πολύ μαζί άλογο και αναβάτες και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και φτάσαμε να κατακτήσουμε και τον Grand Prix. Να δώσουμε και χαρά στον κύριο Ντατσόπουλο. Να τον ακούσουμε στη συνέντευξη που το είχε υποσχεθεί. Είπε ότι μόνο όταν θα πάρω κύπελο θα δώσω συνέντευξη. Λέει ότι έχει άγχος μπροστά στην κάμερα, αλλά μια χαρά τα πήγε για πρώτη φορά. Μια χαρά τα πάει. Είναι τρίπλα για να μην έρχεται. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, Γιάννη, καλά η πυρήνη. Αυτό που κάνατε σήμερα ήταν αριστούργημα. Πολύ ωραία. Εγώ το μόνο πράγμα που έχω να πω είναι Ατρέγιου! Πόσο τίμιος μπορεί να είναι πια αυτός ο Ατρέγιου? Έχουμε ξεφύγει πλέον την τιμιότητα και έχουμε μπει στον πρωτοαθλητισμό. Η σημερινή του εμφάνιση επιβεβαίωσε ότι είναι πλέον ένα άλογο στην ελίτ του ελληνικού υποδρόμου και απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι η αγωνιστικότητά του και η ποιότητά του είναι απαράμιλλη και γι' αυτό έφτασε στο αποτέλεσμα αυτό που όλοι είδαμε. Ευχαριστώ πολύ το team του Σταύλου που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά πάνω του σε όλες τις αποστάσεις και ελπίζω οι φαν του Ατρέγιου όπως και οι Φίλιππι να είναι ευχαριστημένοι διότι τους ικανοποίησε ο Ατρέγιου τρέχοντας σε μεγαλύτερη απόσταση από εκείνη που γνώριζαν ότι τρέχει. Τελειώσανε τα 1000 και τα 1200. Είναι για άλλους. Για μας είναι πλέον από εδώ και πέρα αποστάσεις αυτού του επίπεδου και θα είμαστε πάντα παρόντες.